Το περιστατικό έγινε χτες. Και συνέβη το εξής. Ένα σχολικό λεωφορείο από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια παραλαμβάνει παιδάκια, μικρά παιδάκια, για να τα πάει στο παιδικό σταθμό. Είναι ένα λευκό σχολικό όπως το έχουμε συνδυάσει. Στο πίσω κάθισμα υπάρχει ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, 2 ετών. Όπως το βλέπετε εδώ. 2 ετών λοιπόν είναι το κοριτσάκι. Και φτάνει το σχολικό στον παιδικό σταθμό, κατεβαίνουν τα παιδάκια, τα παίρνουν οι δασκάλες και ο οδηγός του σχολικού πάει εκεί που παρκάρει το σχολικό μέχρι να έρθει η ώρα μετά από ένα πεντάωρο να πάει να πάρει τα παιδάκια πίσω να τα γυρίσει στο σπίτι τους. Και διαπιστώνουν οι περίοικοι ότι μέσα στο σχολικό είναι ξεχασμένο ένα παιδί. Το παιδί κοιμήθηκε από ό,τι φαίνεται, μετά ξύπνησε, άρχισε να κλαίει, έκανε και ζέστη. Χθες είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Δημιουργήθηκε μια τεράστια κινητοποίηση. Ευτυχώς έβαλε ο Θεός στο χέρι του και εδώ και το παιδί είναι καλά. Αλλά τι στην ευχή, σε ένα σχολικό που υπάρχει συνοδός, που υπάρχει οδηγός, ξεχνιέται ένα παιδί. Κάτι έχει πάει και εδώ πολύ στραβά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η αλληλουχία λαθών και παραλήψεων είχε ως θύμα ένα κοριτσάκι 2 ετών που έμεινε κλειδωμένο για ώρες μέσα στο σχολικό του. Την ώρα που τα υπόλοιπα παιδιά περνούσαν δημιουργικά το χρόνο τους μέσα στο βρεφονηπιακό σταθμό της Βάρκιζας, οι μικροί φίλοι τους βρισκόταν 3 χιλιόμετρα μακριά, στη Βούλα, έξω από το σπίτι του οδηγού. Μόνοι, ξεχασμένοι και φοβισμένοι στο σχολικό, να ψάχνει έναν τρόπο για να ξεκλειδώσουν οι πόρτες και να βγει έξω. Μια γειτονίσα που πέρασε την είδε να κλαίει μέσα στο όχημα και άρχισε να ξεσηκώνει τη γειτονιά χτυπώντας τα κουδούνια στη σειρά μέχρι να βρει τον οδηγό του σχολικού. Κάποια κυρία χτύπαγε τα κουδούνια γύρω-γύρω στο δρόμο να βρει ποιος άφησε το σχολικό στο δρόμο κλειδωμένο, μου είπε, με ένα παιδί. Ποιος μπορεί να είναι όπου να είναι ο οδηγός γύρω-γύρω και έχει κλειδώσει το παιδί μέσα. Τώρα πόσες ώρες ήταν το παιδί μέσα. Η ίδια ειδοποίησε την αστυνομία και έδωσε τέλος στην αναπάντεχη περιπέτεια της δίχρονης, ξετυλίγοντας και το κουβάρι της ιστορίας. Η μικρή που από το μεσημέρι προσπαθεί να συνέλθει κοντά στους γονείς της, αποκοιμήθηκε στο σχολικό και δεν βγήκε με τα υπόλοιπα παιδιά στο βρεφονηπιακό σταθμό. Έτσι έφτασε έξω από το σπίτι του οδηγού που επέστρεψε στη Βούλα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν, ούτε από τον οδηγό, αλλά ούτε και από τους υπεύθυνους του σταθμού. Εδώ ακριβώς ήταν παρκαρισμένο το σχολικό που ξέχασε μέσα ο οδηγός στο δίχρονο κοριτσάκι. Οι φωνές και τα κλάματα του παιδιού θορύβησαν γειτόνισσα, η οποία κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Η περιπέτεια της μικρής άρχισε λίγο πριν από τις 8 το πρωί. Το σχολικό την πήρε από το σπίτι της, αλλά στο δρόμο για το βρεφονηπιακό σταθμό το παιδί κοιμήθηκε. Είδα ένα σχολικό σταματημένο. Είδα 2-3 κυρίες, μια μεγαλύτερη ηλικία γέρο. Και είδα και κάποιους αστυνομικούς και ένα παιδάκι. Το κράτα για μια κυρία. Μικρό ήταν, ναι, θα τα γύρω στα 5. Καλά ήταν. Τώρα δεν είναι πάω. Και αποκρατούσε μια κυρία έτσι από αγκαλιά. Αλλά καλά το είδα, δεν έκλαιγε κάτι. Οι γονείς της δίχρονης που εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κάνουν λόγο για παντελή αδιαφορία από όλες τις πλευρές. Τονίζουν ότι δεν νοιάστηκαν για την ασφάλεια της κόρης τους ούτε ο οδηγός, αλλά ούτε και οι υπεύθυνοι του βρεφονηπιακού σταθμού που πληρώνουν. Ο οδηγός έφυγε από τη Βάρκιζα και πήρε το δρόμο για το σπίτι του στη Βούλα. Έφτασε, κλείδωσε το σχολικό και η δίχρονη που συνέχιζε να κοιμάται έμεινε μέσα. Όταν ξύπνησε και κατάλαβε πως ήταν εγκλωβισμένη, ήταν αδύνατο να παραμείνει ψύχρεμη. Φωνές του παιδιού άκουσε 4 ώρες μετά, περίπου στις 12 το μεσημέρι, μια γυναίκα που έτυχε να περνάει έξω από το σπίτι του οδηγού. Ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία. Η ομάδα βίας ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12 για ένα παιδάκι που ήταν μέσα σε ένα σχολικό. Όταν έφτασε στο σημείο, είχε βγει το παιδάκι, είχε ειδοποιήσει μια γειτόνισσα το 100 και φαίνεται είχε βγει το παιδάκι, το βοήθησαν οι συνάδελφοί μου, του έδωσαν λίγο νερό να ηρεμήσει. Μετά το τέλος της περιπέτειας, οι γονείς της μικρής ειδοποιήθηκαν και υπέβαλαν μήνυση αρχικά κατά του οδηγού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η αστυνομία τον προσήγαγε και πέρασε αυτόφορο μαζί με άλλα 4 άτομα. Ένα συνοδό, μια βρεφονηπιακό, τη διευθύντρια και την ιδιοκτήτρια του σταθμού. Το παιδάκι πρέπει να έχει ξεχαστεί μέσα σχολικό από τις 9 περίπου. Έχουν οδηγηθεί στο αυτόφορο η διευθύντρια του σταθμού, η συνοδός στο σχολικό, καθώς και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του βρεφονηπιακού σταθμού είπαν πως δεν ενημερώθηκαν από τον οδηγό για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονταν στο σχολικό και ως εκ τούτου πίστεψαν πως η μικρή παρέμεινε σπίτι της. Το πρωινό περιστατικό έρχεται να θυμίσει ένα αντίστοιχο τον Οκτώβριο του 2019, όταν στην Παλίνη ένα τρίχρονο αγοράκι είχε μείνει.
μείνει μέσα στο σχολικό του για 3 ολόκληρες ώρες. Λάθη κάνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι. Και λάθη γίνονται καθημερινά. Είναι όμως μερικά λάθη που είναι ασυγχώρητα, ανεξήγητα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το σχολικό που βλέπετε υπήρχε και σύνοδος και οδηγός. Μα τι στην ευχή δεν πήγε κανένας να ρίξει μια ματιά στα καθίσματα. Μιλάμε για ένα μικρό όχημα. Αυτό που βλέπετε δεν είναι από τα μεγάλα σχολικά. Ένα μικρό όχημα είναι. Μάλιστα, εδώ πίσω μου φαίνεται. Τώρα, έτσι όπως έχουμε κάνει τα πλάνα, ίσως εδώ, αν κλείσει η κάμερα, αυτό είναι το πραγματικό σχολικό. Αυτό είναι το όχημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζάνη. Αυτό είναι. Ένα μικρό όχημα. Δηλαδή, όρθιος θα σταθεί ο οδηγός και συνοδός στη μέση. Το βλέπει όλο. Θα μου πεις, είναι 2 χρονών, είναι μικρό παιδί. Ναι, βέβαια. Κανένας. Η Φράσο Κυριαζή βρίσκεται στο σημείο που πάρκαρε ο οδηγός το σχολικό, περιμένοντας να πάει να πάρει τα παιδάκια πίσω, και πάλι η ευαισθησία μιας γυναίκας, δεύτερη φορά η ευαισθησία σώζει. Μην το χάσουμε αυτό, και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο και εδώ το ίδιο. Πες μας τι έγινε λοιπόν εκεί, Φρόσο. Νίκο, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη Συμβολή των Οδών Ελευθερίας στη Κρυστάλλη, όπου ακριβώς πίσω μου είχε παρκάρει ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, το λεωφορείο που βρέθηκε μέσα το βρέφος. Πρέπει να σου πω ότι μιλήσαμε εδώ με αρκετά άτομα από τη γειτονιά. Μας είπανε ότι μία κυρία γύρω στις 11.30 με 12 το μεσημέρι χθες άρχισε να του χτυπάει τα κουδούνια και έντρομη να ψάχνει τον οδηγό του λεωφορείου. Πρέπει να σου πω ότι ο οδηγός του λεωφορείου μένει στον από κάτω δρόμο. Προσπαθήσαμε να του μιλήσουμε, δεν καταφέραμε να τον βρούμε. Ωστόσο, εκείνη την ημέρα δεν κατάφερε να τον βρει ούτε και η γειτόνισσα, η οποία άκουσε το παιδάκι να κλαίει. Μάλιστα, οι γείτονες μας είπαν ότι το βλέπουν συχνά το συγκεκριμένο το λεωφορείο εδώ παρκαρισμένο, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μέσα υπήρχε ένα παιδί. Χάρης, λοιπόν, σε αυτή τη γειτόνισσα που το άκουσε, ενδιαφέρθηκε και κινητοποίησε όλη τη γειτονιά. Είναι η δεύτερη φορά ίδιο με τη Θεσσαλονίκη. Τεράστια σημασία στο θέμα. Θέλω να πω βέβαια το εξής. Εδώ, επειδή μιλάμε και για ένα ιδιωτικό σχολείο, θα έπρεπε να έχει βγει μια ανακοίνωση. Δηλαδή, τους ψάξαμε αυτούς τους ανθρώπους και τους άλλους στη Θεσσαλονίκη. Καμία απόκριση, τίποτα. Ξέρω, υπήρξε η σύλληψη, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κάτι πρέπει να μας πούν. Κάτι πρέπει να πούν σε αυτή την οικογένεια και κάτι πρέπει να πούν και σε όλους εμάς. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι είναι ένα κακό σχολείο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν συγχωρείται αυτό το λάθος. Δεν είναι από τα λάθη, δηλαδή, που λες, εντάξει, κακιά η ώρα. Είναι η βαριά απροσεξία. Και μιλάμε για μικρά παιδιά, 2 χρόνων παιδάκι τώρα. Μέσα στο λεωφορείο. Τι βλέπεις, Φρόσο? Τίποτα. Μία γειτόνισσα, Νίκο, είναι, νομίζω, είχε δει, δεν ξέρω αν θέλει να μας μιλήσει. Να τη δούμε, αν θέλει γυναίκα, να την ακούσουμε, βεβαίως. Γεια σας. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το λεωφορείο που ξεχάσαν εδώ το παιδάκι? Θες, βλέπω. Δεν μένετε εδώ που χτυπήσαν το κουδούνι? Όχι. Δεν το γνώριζε, Νίκο. Μα μην πούμε περισσότερα. Ας μείνουμε σε αυτά. Ξαναλέω, μπράβο, 1000 μπράβο στις 2 γυναίκες που με περισσή ευαισθησία, μητέρες και ίδιες φαντάζομαι, εντόπισαν τα μικρά παιδιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απέτρεψαν τα χειρότερα.